Προσέξτε τώρα, δείξαμε νησιά, δείξαμε το ναύπλιο πόλη. Θα πάμε και σε άλλη μία πόλη. Δεν έχω πάει, μου έχουν πει ότι είναι από τις ομορφότερες στην Ελλάδα. Έχεις πάει καβάλα? Έχω περάσει, έχω νοικιάσει από άξια και το γύρισα τρακαρισμένο. Όχι, γιατί. Τράκαρα με Αγελάδα. Έλα, ρε Κωστή, στην καβάλα. Εγώ σταμάτησα, Αγελάδα προχωρούσε. τον καθρέφτη τον γυρίσαμε έτσι και τον πληρώσαμε βέβαια, αλλά τον γυρίσαμε στο χέρι. Ο Νίκος με το 60 λεπτά Ελλάδα μου έλεγε ότι η καβάλα είναι από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας. Καταπληκτική ρημοτομία και όλο το. Αυτή είναι η καβάλα. Άτα, λοιπόν. Κοιτάξτε ομορφιά. Θα συναντήσουμε άλλο τηλεθεατή. Είναι αφιερωμένη στους τηλεθεατές η σημερινή εκπομπή. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Κύρου. Ο κύριος Παναγιώτης Κύρου ασχολείται επαγγελματικά επί σειρά ετών με το μάρκετινγκ, ασχολείται μάλλον σε εταιρείες εδώ στην Αθήνα, ενώ τα τελευταία χρόνια επέστρεψε στην καβάλα, τον βλέπουμε ήδη, και εκεί βοηθά εταιρείες στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων. Εκείνο Σταυρός Καβάλας και θα μας πει και για μία πατέντα συντήρηση στυροκομικών προϊόντων. Καλή σας μέρα, κύριε Κύρου. Καλημέρα, κυρία Μαυραγάνη. Καλημέρα από την υπέροχη καβάλα. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε στο σημείο του Σταυρού, αρκετά ψηλά από την πόλη. Ήρθαμε με τον φίλο μου, τον κύριο Ζάχο Μιλωνά, ο οποίος είναι και ο εικονολήπτης. Καλημέρα του. Σε καλημερίζουν και εσένα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σπανουδάκη, γιατί το ταλαιπώρησα και το τεχνικό σας τμήμα εκεί, μέχρι να βγούμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα καταφέραμε. Αυτό. Τα καταφέραμε, ευτυχώς. Τα καταφέραμε. Βλέπουμε πλάνα από την καβάλα και κάτω και από τη σύνδεση που έχουμε πίσω από το σημείο αυτό του Σταυρού που λέτε, από την όμορφη πόλη σας. Ναι. Και ένα από τα θέματα στη συζήτησή μας είναι ο τρόπος, η πατέντα που έχετε βρει εσείς να συντηρείτε τα τυροκομικά σε αλμυρό τσάι. Τι ακριβώς είναι αυτό? Να σας πω, η ιδέα μου ήρθε κάποια στιγμή όταν άλλαξα το τυρί που έπαιρνα στο σπίτι και ρώτησα τα παιδιά μου πώς σας φαίνεται, ναι, και πήρα την απάντηση σαν τυρί. Εκεί και λόγω του marketing, ξέρετε, σκέφτηκα πώς θα μπορούσε αυτό το υπέροχο προϊόν που έχουμε στην Ελλάδα, γιατί η τυροκομεία μας παράγει πραγματικά φανταστικά προϊόντα, να το κάνουμε ακόμη πιο ξεχωριστό, να το κάνουμε ακόμη πιο δελεαστικό. Και πειραματίστηκα λίγο και σκέφτηκα να δοκιμάσουμε τη συντήρηση αντί να είναι σε αλμυρό τσάι, σε άλμη κανονική, να είναι σε αλμυρό τσάι με ελληνικά βότανα. Δηλαδή να συνδυάσουμε αυτά τα δύο φανταστικά προϊόντα της ελληνικής φύσης, γιατί και το τυρί προέρχεται ουσιαστικά από την ελληνική φύση, γιατί τα εγωπρόβατά μας ζουν ελεύθερα και βοηθούν ελεύθερα, και να το κάνουμε ακόμα πιο δυνατό. Εξαιρετική μετά ιδέα, το βλέπουμε και εδώ όπως το κάνετε. Είναι αυτό που λέμε πραγματικά συντήρηση τυροκομικών σε τσάι. Προφανώς θα δίνει πολύ ωραία αρώματα και πολύ ωραία γεύση, κύριε Παναγιώτη. Φανταστικά αρώματα, φανταστική γεύση και είναι κάτι που όντως κάνει το τυρί να ξεχωρίσει, διότι έχουν φτάσει πλέον σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Μπράβο. Οι τυροκομικές μας μονάδες. Αλλά η ποιότητα είναι εφάμιλη, είναι πάρα πολύ υψηλή. Μόνο που εκεί πλέον πρέπει να είσαι πολύ καλός γευσηγνώστης και να έχεις πολύ ευαίσθητους γευστικούς κάλικες για να μπορέσεις να καταλάβεις τη διαφορά. Απλώνουμε να κεραστούμε, κύριε Παναγιώτη, γιατί μας έχετε στείλει και πλάνα από κάτω, είναι και κομμένο, Κωστή. Και με όλα αυτά που μας λέτε, μας έχετε ξεσηκώσει. Ανακάλυψη είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι. Καλές διακοπές από την πανέμορφη. Από την πανέμορφη καβάλα. Καλές διακοπές σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε με Γλέντι, με την Μέρη και τη Σόφη Κιοσκέρογλου. Θα έχουμε και έξω από το πλατό, θα έχει έρθει το βαν με τα καλοκαιρινά κοκτέιλ. Θα έχουμε και άλλες συνδέσεις, Ικαριώτικο, θα πάμε στην Ικαρία. Τι άλλο? Κύθνο, βεβαίως, με ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον κύριο Καραλή. Και βόλτες και απ' όλα. Διάλειμμα.